Οι χούθοι ως γνωστόν έχουν εξαπολύσει αρκετές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Μάλιστα υπερηχητικούς πυράβλους, τους οποίους επιτυχώς έχει αποθήσει το Ισραήλ με το σύστημα RO2 και 3. Ο ηγέτης των Χούθη όμως δεσμεύεται άλλη μια φορά δημοσίως ότι θα συνεχίσουν αυτές τις επιθέσεις στα Ισραηλινά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα στο στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμ. Κρατάμε ανοιχτά τα μάτια μας για να εντοπίσουμε οποιοδήποτε Ισραηλινό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα τόνισε ο Αμδουλμαλή αλ Αλχούτι. Απευθείας από τηλεόραση. Να τονιστεί εδώ ότι οι Χούθοι ελέγχουν τη Βόρεια Ιεμένη και τα παράλια της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα. Ενθυμούμεθα όλοι οι προημερών που σημάδευαν την πόλη ΕΙΛΑΤ και απέτυχαν. Συν τις άλλες, μην ξεχνάμε ότι είναι μια εμπορική οδός η Ερυθρά Θάλασσα. Και μην ξεχνάμε ότι υποστηρίζονται από το Ιράν. Και μην ξεχνάμε ότι. Πολεμούν κατά της κυβέρνησης της Ιεμένης που είναι αναγνωρισμένη και έχουν επιδείξει στρατιωτικές κανόντες εξαπολύοντας περιεχητικούς πράγμους. Ακόμη και σε στόχους στην Σαουδική Αραβία και σε πλησιέστερες χώρες. Επιμένουν, ως φαίνεται, να επεκταθεί η γεωγραφία των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ακούγεται ότι θα κλιμακώσουν και οι Χάσμπολα από το Λίβανο. Ακόμη και τις πρώτες μέρες οι Χουθοί στόχευσαν πλοίο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και αποθήθηκε επιτυχώς και η εικόνα από αυτό το συμβάν. Για κρυμμένες ειδήσει, έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση, εγγράψου. Κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.